Οι προετοιμασίες για τον 4ο Μαραθώνιο Κρήτης που θα διεξαχθεί στα Χανιά στις 21 Απριλίου άρχισαν με την Οργανωτική Επιτροπή να υπόσχεται στους δρομείς μια μοναδική εμπειρία και έναν αγώνα υψηλών προδιαγραφών. Φέτο είμαστε πιο ενωμένοι, φέτο είμαστε πιο οργανωμένοι και πιστεύω εκτός από ένα χανιώτικο γεγονός που φάνηκε να είναι στην αρχή, νομίζω ότι έγινε παγκρίτιο και ευελπιστούμε να ξεκινήσει μια διαδικασία από φέτο να γίνει ένα παγκόσμιο γεγονός. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε και με την αρχική ιδέα του Συλλόγου Δρομέων, που οποίος εξακολουθεί και έχει το βασικό λόγο στη διαδικασία, αλλά και πάνω απ' όλα την τεχνική υποστήριξη που έχουμε από την τεχνική ομάδα, το αποτέλεσμα να είναι καλύτερο και μεγαλύτερο κάθε φορά από την προηγούμενη. Ο Μαραθώνιος Κρήτης το 2019, εκτός από την πολιτιστική, κοινωνική, αθλητική και τουριστική του διάσταση, συμπληρώνει την κοινωνική του προσφορά με δράσεις και προγράμματα που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης της περιβαλλοντικής συνείδησης των δρομέων και τη συμμετοχή τους σε δράσεις που αφορούν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Κρήτης. Μέσω αυτής της διοργάνωσης, που είναι αναφυσβήτητα το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στην Κρήτη μας, προσπαθούμε και περνούμε μηνύματα που έχουν να κάνουν με την περαιτέρω τουριστική προβολή του τόπου μας, με την ανάδειξη της πολιτιστικής και της γαστρονομικής κουλτούρας του τόπου μας. Συμμετάσχουμε στον 4ο Μαραθώνιο Κρήτης και ευελπιστούμε ότι θα γίνει ένα παγκόσμιο γεγονός. Ο Μαραθώνιος Κρήτης είναι ο μοναδικός πράσινος μαραθώνιος στην Ελλάδα λόγω των περιβαλλοντικών του μηνυμάτων. Είναι ενδεικτικό πως για κάθε δρομέα θα φυτευτεί ένα δέντρο και η αρχή θα γίνει αυτή την Κυριακή στο Κολυμπάρι. Εμείς πιστεύουμε ότι η Κρήτη σαν τόπος και προορισμός, ο Μαραθώνιος σαν αγώνα και αθλητική διαδρομή, είναι από μόνο του μια πρόκληση και μια μοναδική εμπειρία. Μια εμπειρία που όλοι οι απανταχού δρομείς και επισκέπτες θα ήθελαν να ζήσουν. Η πολυσυμμετοχική διαδικασία που λέγεται Μαραθώνιος και έχει και το brand name να λέγεται Μαραθώνιος Κρήτης, από μόνο του, ανά τον κόσμο, είναι κίνητρο. Η ιδέα της διοργάνωσης ανήκει στο Σύλλογο Δρομέων Υγείας Χανίων. Ο Μαραθώνιος Κρήτης είναι και φέτος αφιερωμένος στη μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτη Κισάμου και Σελήνου Ειρηναίου Γαλανάκη.